Για πρώτη φορά η Τουρκία συμμετέχει σε μια σύνοδο κορυφής και ήδη από εχθές, όπως ενημέρωσα και τον Πρωθυπουργό Ράισα, θα έχω και την ψήφο εμπιστοσύνης από τη χώρα. Οπότε μετά από 11 χρόνια βρίσκομαι εδώ. Είναι, νομίζω, για άλλη μια φορά λέω, ιστορική σημασία. Στη στιγμή υπήρχε μια αμοιβαία εποφελής συζήτηση ημών και ημών, καθώς το βασικό ζήτημα μέσα από το κείμενο στο οποίο συμφωνήσαμε όλοι είναι να αναζωογονήσουμε την διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν δύο διαστάσεις. Από τη μία, φυσικά, είναι η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου μετά από σειρά διαβουλεύσεων σήμερα συζητήσαμε να γίνεται μια σύνοδος κορυφής δύο φορές το χρόνο, όπου θα συμμετάσχει φυσικά και η Τουρκία, και βέβαια μια ενίσχυση του οικονομικού διαλόγου και του πολιτικού διαλόγου μέσω αντίστοιχων μηχανισμών μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς εμβάθυνση των σχέσεων μας. Και για το σκοπό αυτό θα συνεχίσουμε τη στρατηγική μας συνεργασία και ταυτοχρόνως θα ενεργοποιήσουμε και, όπως υπόθηκε, θα ενισχύσουμε τη διαδικασία ένταξης. Το κεφάλαιο 17 πρόκειται να ανοίξει έως τις 14 Δεκεμβρίου. Κάποια άλλα κεφάλαια θα ανοίξουν στο άμεσο μέλλον και βεβαίως η διαδικασία για την μερική έως και την πλήρη απελευθέρωση της Βίζα. Είναι πολύ σημαντικά βήματα προς τα εμπρός σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόοδο των διμερών σχέσεων και κυρίως να μπορέσουμε να ενισχύσουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τελωνιακή ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, και όλα αυτά στα πλαίσια μιας διαβούλευσης που θα γίνεται δύο φορές το χρόνο σε υψηλό επίπεδο. Θεωρώ ιδιαιτέρως ότι είναι πολύ ευτυχές το γεγονός ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη συμφώνησαν ότι η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μια κοινή μοίρα ως μέλη μιας οικογένειας, και ότι η υποψηφιότητα της Τουρκίας και η ένταξη αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι επωφελής όχι απλώς για τις δύο πλευρές, αλλά για την παγκόσμια ειρήνη. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα γεωπολιτικά προβλήματα και τις εντάσεις πέριξ της Τουρκίας και στην ευρωπαϊκή γειτονιά, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την παράτυπη μετανάστευση και τις ροές μεταναστών από τη Ρωσία, συμφωνήσαμε σε ένα σχέδιο δράσης μέσω του οποίου θα μπορέσουμε να έχουμε μια κοινή προσέγγιση, καθώς το ζήτημα είναι κοινό. Δεν είναι ένα τουρκικό ζήτημα, δεν είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Τόσο η Τουρκία όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για αυτήν την ανθρωπιστική κρίση. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος της ημέρας πρέπει να δράσουμε από κοινού, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την προσφυγική αυτή κρίση που γνωρίζουμε όλοι. Για να μπορέσει να επιληφθεί η συγκεκριμένη κρίση, χρειάζεται να υπάρξει μια κοινή λύση. Άλλως, εάν έχουμε δεκάδες σχέδια δράσης διαφορετικά και κατακαιρματισμένα, τότε θα αντιμετωπιστούν πολύ σοβαρότερα προβλήματα στο μέλλον. Όπως είπα και κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ουσιαστικά πληρώνουμε το τίμημα μιας διαδικασίας κατά την οποία δεν ξεκινήσαμε ήδη σε πρώιμο επίπεδο να επιλύσουμε το συγκεκριμένο προσφυγικό ζήτημα. Τώρα όμως υπάρχουν περίπου 2,2 εκατομμύρια πρόσφυγες Συρίους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα τουρκικά εδάφη. Μέχρι τώρα έχουμε σπαταλήσει και έχουμε δώσει πάνω από 11 δισεκατομμύρια δολάρια για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όλους τους προσφύγους. Έως και σήμερα προσπαθήσαμε να αναλάβουμε την ευθύνη από μόνοι μας. Όμως πλέον, μαζί με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε έναν κοινό μηχανισμό στήριξης και ένα σχέδιο δράσης πώς θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτή τη συνεχή ροή μεταναστών, πώς θα μπορέσουμε να περιορίσουμε το πρόβλημα και πώς μπορούμε να δουλέψουμε από κοινού. Αυτά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ δεν πηγαίνουν ουσιαστικά στους Τούρκους. Πηγαίνουν στους πρόσφυγες από την Συρία. Και βεβαίως η βασική ροή σήμερα των μεταναστών αφορά σε μια διαδικασία μέσα της οποίας θα μπορέσουμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε το βάρος αυτών των προσφύγων, για να μπορέσουμε και εμείς να ενισχύσουμε την παρουσία τους και να μπορέσουν να ζήσουν υπό ανθρωπιστικούς όρους. Η ανθρωπιστική λοιπόν αυτή κρίση, την οποία αντιμετωπίζουμε από κοινού, σήμερα μιλάμε ότι αφορά ανθρώπους οι οποίοι είναι θύματα ενός πολέμου και αποτελούν θύματα της βαρβαρικής συμπεριφοράς του ISIS, και βεβαίως που έχει οδηγήσει
σε χιλιάδες θύματα στην Άγκυρα, στην Βηρητό, στο Παρίσι, όλα αυτά τα θύματα της δημοκρατίας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσεις.